Θεοδοσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο πόθος ο προς Θεόν και ένος ο αιμάς. Ο μεγάλος πολυέλεος στο καθολικό της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Στις πανηγυρικές ακολουθίες οι μοναχοί κινούν τον πολυέλεο. Οι κινήσεις του συμβολίζουν την παρουσία των αγγέλων, την κίνηση των πνευμάτων. Ένα βασικό στολίδι του πολυελαίου είναι ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου. Όταν το 1453 οι Τούρκοι κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, καταλήθηκε το Βυζάντιο με τη χιλιόχρονη ιστορία του. Και όμως ένα κομμάτι του Βυζαντίου εξακολουθεί να ζει ως σήμερα στον Άθων. Η Ελλάδα, το Αιγαίο, η Ιερή Θάλασσα, όπου χίλια νησιά κάτω από το γαλανό ουρανό σου γεννούν όνειρα για δροσιά και ξεκούραση. Στο βορρά, κοντά στη Θεσσαλονίκη, απλώνεται η Χερσόνησος της Χαλκιδικής μέσα στο καταγάλανο Αιγαίο. Στον ανατολικό δάκτυλο της Χαλκιδικής βρίσκεται η τελευταία αυτόνομη μοναστική πολιτεία του κόσμου μας, το Άγιον Όρος ή πιο σύντομα ο Άθος, με πρωτεύουσα τις Καριές, με 20 μονές, 12 σκήτες και εκατοντάδες ερημητήρια, όπου εγκαταβιώνουν σήμερα 1.200 περίπου μοναχοί από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Το μήκος της περιοχής αυτής είναι 46 χιλιόμετρα και το πλάτος της κυμαίνεται από 6 ως 12 χιλιόμετρα. Η συνολική έκτασή της είναι 336 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στη νότια άκρη υψώνεται 2.000 μέτρα πάνω από τη θάλασσα το Μαρμάρινο βουνό που έδωσε και το όνομα στη Χερσόνησο, ο Άθος. Μια παλιά παράδοση λέει: μια μέρα η Παναγία, ταξιδεύοντας στη θάλασσα, έφτασε στο Άγιον Όρος και παρακάλεσε τον Χριστό να της δώσει ως κήπο τη θαυμάσια αυτή περιοχή. «Κτήμα σου, κήπο σου, παράδεισό σου, λιμάνι για όσους θέλουν να σωθούν», είπε μια φωνή από τον ουρανό. Μερικά από τα μοναστήρια έχουν κτιστεί πριν από 1000 χρόνια και έχουν πολύτιμους θησαυρούς. Τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, βιβλία και χειρόγραφα. Δεν υπάρχουν όμως αυτοκίνητα, ηλεκτρικό ρεύμα, ραδιόφωνα, εφημερίδες, ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν ακόμα γυναίκες, γιατί δεν επιτρέπεται η είσοδος σε αυτές. Το ημερολόγιο διαφέρει κατά 13 μέρες από το συνηθισμένο και το βυζαντινό ημερολόγιο μετράει την καινούργια μέρα από τη δύση του ηλίου. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους. 5 η ώρα το πρωί με τη δική μας ώρα, 9 η ώρα με τη Βυζαντινή. Πρωί-πρωί. Πάνω από την κορυφή του Αγίου Όρους χαράζει μια καινούργια μέρα. Στον περίβολο της Σιμωνόπετρας χτυπά το σήμαντρο πρόσκλησης στη λειτουργία. Η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας στη δυτική ακτή του Άθο. Ιδρύθηκε το 14ο αιώνα από τον Όσιο Σίμωνα, ο οποίος τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε ένα φως να λάμπει στην προεξοχή του βράχου ψηλά πάνω από τη θάλασσα.
Γι' αυτό ονόμασε το μοναστήρι Νέα Βηθλέμ. Η Σιμωνόπετρα κάηκε και ξαναχτίστηκε 3 φορές, τελευταία πριν από 90 χρόνια. Στο μοναστήρι ανήκουν τον καιρό αυτό 60 μοναχοί. Δεν βρίσκονται όλοι εκεί. Η κεντρική λατρευτική εκδήλωση της μέρας στο μοναστήρι είναι η Θεία Λειτουργία. Η ανάμνηση του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Η γιορτή της μεταβολής, του εξαγιασμού του κόσμου και των πραγμάτων του κόσμου. Η γιορτή της παρουσίας του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Οι μοναχοί φέρνουν στη Θεία Λειτουργία ως προσφορά κάθε εμπειρία που είχαν μόνοι τους με το Θεό. Φέρνουν ακόμα ως προσφορά τον ίδιο τους τον εαυτό. Προσφέρουν την ύπαρξή τους ως μοναχοί για τη σωτηρία του κόσμου. Η λειτουργία είναι η γιορτή της ενώσεως με το Θεό, με τους αγγέλους, με τους Αγίους. Η αιώνια ουράνια γιορτή εδώ πάνω στη γη. Αναξής ευχέστε υπέρ αυτών των αηδήμων κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης Ιωάννου του Μακαρίου Βασιλέως και Μιχαήλ του Βοεβόδα και ον εκαστός κατά διάνοιαν έχει ζώντων και τεθρεώτων νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και σε αιώνας των αιώνων, της ιεροσύνης ημών και της ιεράς διακονίας ημών. Μοναστήρια του Άθο, η τράπεζα βρίσκεται απέναντι στο καθολικό. Επουράνια και επίγεια δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, δεν είναι μεταξύ τους ξένα, αλλά περιχωρούνται. Το ένα βρίσκεται μέσα στο άλλο και σε κάθε τι το επίγειο περιέχεται το εουράνιο. Η ευλάβεια των μοναχών καθαγιάζει το καθημερινό. Η κοινή τους τράπεζα είναι πρόγευση και αραβώνας της αιωνιότητας, είναι έκφραση της κοινωνίας τους. Εδώ και τώρα. Έτσι θα είναι και εν τη οικία του Πατρός, έτσι θα είναι στη νέα και αιώνια Ιερουσαλήμ. Όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματί μου, εκεί μη καγώ εν μέσω αυτών. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και σε όνας των αιώνων. Αμήν, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μίωσης ζωήν χαρισάμενος. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Πάτερ Άγιε Ευλόγη. Θεός Θεός ημών, ευλόγησον την πρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος η πάντοτε νυν και αΐ και σε όρας των αιώνων. Αμήν. Είναι το δείπνο της αγάπης που συνήθιζαν οι αρχαίοι χριστιανοί μετά τη Θεία Ευχαριστία. Το φαγητό είναι απλό.
τη γιορτινή αυτή μέρα προσεφέρονται ντομάτες, βραστές πατάτες, σαλάτα, ελιές, μήλα, τυρί, ψωμί, μια κούπα κρασί, νερό. Όταν κάθεσαι σε τραπέζι γεμάτο με φαγητά, φέρε στο νου σου το θάνατο και την έσχατη κρίση και θα υποτάξεις εύκολα τη βουλιμία. Όταν παίρνεις κάτι για να πιείς, να σκέφτεσαι διαρκώς το ξύδι και τη χολή που πρόσφεραν στον Κύριο και Θεό σου. Αλλά αυτός δεν ήθελε να το ακούσει τούτο, ουδέ με τα άκρα των αυτίων του, λέγον προς αυτούς, πως είναι άτοπον και άπρεπον, και πηγαίνοντας εις την σκήτην όπου λέγεται του Μαγουλά. Στα μοναστήρια δεν υπάρχει πρωινό. Η Δευτέρα, η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι μέρες νηστείας. Τις μέρες αυτές οι μοναχοί τρώνε μόνο μια φορά νερόβραστο φαγητό. Κρέας δεν υπάρχει ποτέ. Ψάρια σπάνια. Κατά τη διάρκεια του φαγητού επικρατεί σιωπή. Διαβάζετε ένα πνευματικό κείμενο για να μην δέχετε μόνο το στόμα, αλλά και το αυτί, τροφή για το σώμα και την ψυχή. Αυτό είναι το φαγητό του αναγνώστη. Όταν τελειώνει το φαγητό, υψώνεται και ευλογείται ένας ιδιαίτερος άρτος, από τον οποίο τρώνε όλοι οι μοναχοί. Ο άρτος αυτός ονομάζεται Παναγία. Βρόση του άρτου αυτού σημαίνει κοινωνία με τη μητέρα του Κυρίου, σημαίνει ταύτιση με την ταπείνωση και την αφιέρωσή της στο Θεό που γίνεται άνθρωπος. Η μητέρα του Θεού έχει μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα για τον Αθωνίτη μοναχό. Η αυτοπροσφορά της είναι η δυνατότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι να ανοίξουν τον εαυτό τους στο Χριστό, να δεχτούν τον Χριστό, να αφήσουν τον Χριστό να σαρκωθεί μέσα τους. Σε αυτό η πνευματική συμπεριφορά των μοναχών του Άθωνα είναι μητρική. Μια δυνατότητα από την άνιμά τους. Ίσως αυτόν αποτελεί και μια αιτία για την απαγόρευση της εισόδου γυναικών στο Άγιον Όρος. Εκ των αυτού πλουσίων δωρεών τι αυτού κάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ο ηγούμενος είναι ο μοναχός που έχει τη διεύθυνση του μοναστηριού. Εκλέγεται από όλους τους μοναχούς για να παραμείνει ισόβια στη θέση αυτή. Ο ηγούμενος είναι ταυτόχρονα και ο πνευματικός πατέρας των μοναχών, στον οποίο υπακούν απόλυτα και χωρίς όρους. Ο μοναχός δεν έχει κανένα μυστικό μπροστά στον ηγούμενο. Ο Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, γράφει. Με την απόλυτη υπακοή στον πνευματικό πατέρα, ελευθερώνεται ο μοναχός από κάθε βία, από κάθε ανελευθερία. Εμπιστεύεται για πάντα τις φροντίδες του στον πνευματικό πατέρα. Ο πατήρ Εμιλιανός, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, για τις σχέσεις μοναχού και ηγουμένου. Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της εκκλησίας το μοναστήρι. Είναι μία ολόκληρη εκκλησία. Είναι μία σύναξη αυτής της εκκλησίας. Επομένως, ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων, είτε ζουν είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή καταλαβαίνετε τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός, είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του Χριστού. Thank you.
Αυτή είναι μια σπηλιά όπου έζησε ο ιδρυτής της Σιμωνόπετρας, ο Όσιος Σίμων. Συχνά έρχονται εδώ μοναχοί για να προσευχηθούν. Τα μοναστήρια έχουν την προέλευσή τους από τα ερημητήρια. Στο Άγιον Όρος υπάρχουν ως σήμερα μοναχοί που ζουν απομονωμένοι στην έρημο. Πολλοί λένε ότι η δύναμη που προσφέρει το Άγιον Όρος στην Ορθοδοξία πηγάζει από αυτούς. Σε αυτούς καταφεύγουν για συμβουλή άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Η επίδρασή τους είναι αποφασιστική μέσα στο Άγιον Όρος και πολλές θαυμαστές ιστορίες συνδέονται με το όνομά τους. Ο Μακάριος Ωμέγας, μοναχός του 4ου αιώνα, γράφει: «Το όνομα μοναχός στην αρχική του σημασία σημαίνει μόνος, γιατί μένει μακριά από γυναίκα και απαρνιέται τον κόσμο εσωτερικά και εξωτερικά. Εξωτερικά γιατί παρετείται από τα υλικά πράγματα του κόσμου και εσωτερικά γιατί απομακρύνει από μέσα του κάθε παράσταση των πραγμάτων αυτών». Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Σινά κατά τον 7ο αιώνα, παρουσιάζει την πνευματική ανάβαση του μοναχού σαν μια σκάλα με 30 σκαλοπάτια που ανυψώνει τον άνθρωπο προς το Θεό. Η ανάβαση από τον Αρσανά, δηλαδή το λιμανάκι της Σιμωνόπετρας, ως το μοναστήρι που βρίσκεται 330 μέτρα ψηλότερα, αποτελεί μια θαυμάσια αναλογία. Ο Όσιος Ιωάννης γράφει: «Όσοι επιχειρούν να ανεβούν στον ουρανό ενώ ζουν ακόμα σωματικά, πρέπει να υποστούν πιέσεις και ακατάπαυτους πόνους και μάλιστα όταν βρίσκονται στις αρχές της πνευματικής τους πορείας. Άχρης ου το φιλίδωνον ημών ήθος και η ανάλγητος καρδία εις φιλοθεΐαν και αγνισμών διαπένθους ενεργούς κατασταθώσιν. Για να μπορέσουν να νικήσουν, πάντα απαρνήσονται, πάντα καταφρονήσουσι, πάντα καταγελάσονται, πάντα εκτινάξονται». Φαίνεται τόσο απλό αυτό που γράφει ο Άγιος. Σκέφτεσαι πως είναι όμως άνθρωποι και έχουν αδυναμίες. Να είσαι μοναχός δεν σημαίνει βέβαια να είσαι ελεύθερος από πειρασμούς, ελεύθερος από αμαρτία. Και έτσι πέφτουν πολλοί, χάνονται, επιστρέφουν. Πόσο βαριά μπορεί κανείς να αμαρτήσει στη σκέψη και πόσο βαθιά πέφτει αυτός που ανεβαίνει ψηλά. Η κορυφή του Άθωνα είναι το σύμβολο του έσχατου σκοπού της μοναχικής ζωής. Μακρινός είναι ο δρόμος. Λαγκάδια, γκρεμή, αδιάβατα δάση βρίσκονται μπροστά. Κοπιάζεις, στερείσαι και συχνά χάνεις από τα μάτια σου την κορυφή. Αλλά το θέμα δεν είναι να φτάσει κανείς εκεί. Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα είναι η ίδια η πορεία και ο τρόπος της πορείας και το ότι γνωρίζει κανείς το σκοπό, ο οποίος στην πραγματικότητα βρίσκεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησον ημάς. 100 φορές, 1000 φορές, κάθε μέρα τραβώντας το κομποσκήνι, προσεύχεται. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησον ημάς. Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Μη πολυλογήν επιχείρη ή να μη προζήτησιν λόγων διασκεδαστή ο νους, εις λόγος τελωνικός των Θεών εξηλαιώσατο και εν ρήμα πιστών των ληστήν διέσωσε». Ο μοναχός, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, οφείλει είτε τρώει, είτε πίνει, είτε κάθεται, είτε εργάζεται, είτε οτιδήποτε άλλο κάνει, να λέει αδιάλειπτα: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε του Θεού, ελέησόν με». Ψελίζοντας ο μοναχός προσεγγίζει το Θεό του. Βέβαια, η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη και απρόσιτη στον άνθρωπο. Αλλά ας κάθε τι που υπάρχει στην πέτρα, στο νερό, στο φυτό, στο φως, σε κάθε δημιούργημα του Θεού, μπορεί κανείς να εννοήσει το Θεό. Και ο προσευχόμενος μοναχός ξεπερνά τα φαινόμενα πράγματα και αναζητεί το κατάλευκο θείο φως της μεταμορφώσεως, όπου δεν έχουμε πια γνώση, αλλά ένωση, όπου σταματάει το εγώ, όπου ο Θεός γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος Θεός,
όπου ο Θεός είναι τα πάντα εν πάση. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιε του Θεού, του Ζώντος, ελέησον. Η καμπάνα προσκαλεί στον Εσπερινό. Για τους πατέρες με τη δύση του ήλιου αρχίζει μια καινούργια μέρα. Φτιάχνουν τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι στον κόσμο πηγαίνουν να κοιμηθούν. Οι μοναχοί μεταφέρονται από το λιμάνι του κόσμου αυτού στην απέραντη θάλασσα της αναζητήσεως του Θεού. Των μοναχών, η ιδιότυπη αρχαία βυζαντινή μελωδία, το μισοσκότεινο καθολικό, η τριμερής διαίρεση του χώρου, οι βαθύχρωμες εικόνες με τις καντήλες μπροστά τους, η αμυδρή λάμψη του χρυσού, των κεριών, του λιχνοστάτη, η μυρωδιά του λιβανιού. Ένταση της προσευχής. Στέκεσαι ώρες στις νυχτερινές ακολουθίες και δεν ξέρεις πού έμεινε ο χρόνος. Έχεις όλο το χρόνο του κόσμου και ο χρόνος περνά τόσο γρήγορα. Πηγαίνεις σε ατέρμονα ταξίδια στον εαυτό σου, στους δικούς σου, στο Θεό, στο Θεό. Όλα και όλοι είναι σε σένα και εσύ σε αυτά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ανάμεσα στον Εσπερινό και τον Όρθρο, που αρχίζει κατά τις 2 το πρωί, οι μοναχοί βρίσκονται στα κελιά τους. Το σκοτάδι βοηθάει στην αυτοσυγκέντρωση, η σιωπή, η μοναξιά. Ο μοναχός είναι μόνος του με το Θεό. Και των σκοπών του νοός αυτού, εις τον Θεόν έχει ήδη απαντός. Οι εμπειρίες του μοναχού κατά τις ώρες αυτές είναι ανέκφραστες. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου και ο Παντοκράτορ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ο Ιωάννης της Κλίμακος γράφει: «Ον ο νους με μάθηκεν αληθώς εύχεστε, ούτι εν Κυρίω ενωπίως ενωπίω λαλούσιν». Και η αγρυπνία και η προσευχή του μοναχού καταλήγουν πάλι στην κοινή προσευχή. «Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού,
του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Πέντε η ώρα το πρωί με το δικό μας ρολόι, 9 η ώρα στη Σιμωνόπετρα. Πάνω από την κορυφή του Άθωνα χαράζει μια καινούργια μέρα. Μια ακόμα μέρα. 7 μέρες είναι μια εβδομάδα. 4 εβδομάδες, ένας μήνας, 12 μήνες, ένας χρόνος. 10 χρόνια, 100 χρόνια, 1000 χρόνια. Τι είναι πια χρόνος? Στον εξώστη της Σιμωνόπετρας χτυπάει το σήμαντρο για την κοινή λατρεία. Όταν διηγείσαι για το Άγιον Όρος, σε ρωτούν «Τι κάνουν οι μοναχοί?» «Τίποτε», τους λες. «Τίποτε, προσεύχονται και πεθαίνουν». Και αυτοί που σε ρωτούν δεν καταλαβαίνουν την απάντησή σου. Τι είναι τάχα η προσευχή? Όσο για το θάνατο, κανείς δεν κάνει λόγο. Καμιά εργασία, καμιά προσφορά, καμιά παραγωγή, καμιά επιχείρηση, καμιά κοινωνική δράση. Έχει τάχα η ανθρωπότητα έστω και κάτι από αυτά που υπάρχουν στο Άγιον Όρος και τους μοναχούς του? Σου έρχεται τελικά στο νου μια αναλογία. Οι αθλητές προετοιμάζονται χρόνια ολόκληρα σιωπηλά και με σκληρή πειθαρχία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ασκούν όσο αντέχει το ανθρώπινο σώμα. Οι μοναχοί του Αγίου Όρους ασκούν τις δυνατότητες της ανθρώπινης καρδιάς ως το βάθος, πρότυπο και ελπίδα. Σύμφωνα με μια πολύ παλιά Ιουδαϊκή παράδοση, ο κόσμος θα εξακολουθεί να υπάρχει όσο θα υπάρχουν σε κάθε γενιά 36 δίκαιοι. Να είναι άραγε αυτοί οι δίκαιοι που διατηρούν τον κόσμο?